εκλεκτή προσκεκλημένη, συντοπίτησες, συντοπίτες, έτσι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα, γιατί νιώθω ένα κομμάτι αυτής της γης. Γεννήθηκα στο ζευγοχώρι της Νάουσας, απέχει από εδώ, γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Είμαι παιδί αυτού του κάμπου, αυτού του ευλογημένου κάμπου, για τον οποίο η Πινελόπη Δέλτα μας λέει πολλά. Και ήταν ένα σιωπηλό, θα έλεγα, δικό μου παράπονο μέχρι τώρα, γιατί έβλεπα τις δραστήριες εκδηλώσεις της Αλεξάνδρειας και λέω, αυτοί με ξεχάσανε τελείως. Αυτοί με άλλες περιοχές που σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο έχω κάπου αλλού μια εκδήλωση. Χαίρομαι που αργήσαμε, αλλά δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε αυτόν εδώ τον φιλόξενο χώρο. Κυρίως να μιλήσω για ένα καινούριο βιβλίο. Είναι το 44ο βιβλίο, το οποίο βγήκε πριν από 2 μήνες, αλλά πριν μιλήσω γι' αυτό, θέλω έτσι να μιλήσω γενικά, μια και το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων υπόντου. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί αυτό το διάστημα. Αν είναι καλά, ο Υπουργός Απαιδείας Νικόλαος Φίλης, ο οποίος έφερε στο προσκήνιο πάλι το θέμα της γενοκτονίας. Και γενικά, σήμερα που είναι η ημέρα της γενοκτονίας του πλανήτη μας, συγκεκριμένα εδώ, μια μέρα που όλος ο πλανήτης, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καθιέρωσε ως μέρα μνήμης της γενοκτονίας των λαών, έτσι ώστε να μην ξανασυμβαίνουν καινούργιες γενοκτονίες, μόνο που όσο το δίκαιο των πετρελαίων και των οικονομικών συμφερόντων είναι στο προσκήνιο, θα είναι πάντα πρωταγωνιστής για τις μεγάλες δυνάμεις το θέμα της γενοκτονίας, γιατί το πετρέλαιο μετράει περισσότερο από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό το λέει ένα έγγραφο του 1921, όταν το 1921 οι μεγάλες δυνάμεις, οι συμμαχικές, ανταρτικές δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία και η Ιταλία, οι ύπαρκοι αρμοστές όταν βρίσκονταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη, και κάθε μέρα μαθαίνανε για τα νέα μέτρα, τα γενοκτονικά των κεμαλικών πλέον, και υπήρχαν άπειρα έγγραφα και διαμαρτυρίες. Είπαν να ιδρύσουμε μία επιτροπή η οποία να αποτελείται από άτομα που αντικειμενικά που δεν θα ανήκουν σε δικές μας χώρες, και αυτή η Ανακριτική Επιτροπή να κάνει έρευνες και εκεί που βρίσκεται ο ελληνικός στρατός και σύμφωνα με τους κεμαλικούς διαπράττει εγκλήματα, αλλά και εκεί που οι κεμαλικοί καίνε, ρημάζουν, καταστρέφουν, γενοκτώνουν.